ότι πρέπει να το προστατεύσουμε σαν κοροϊφανού όλοι μας. Να πάρω πρώτα το Δήμο, ο οποίος θα ασχοληθεί γερά φέτος και θα πούμε προτεραιότητα πάνω στο ζήτημα και κονταλευόμενο στο υδρονομής, αλλά και όλα αυτά τα στοιχεία που θέλουμε να μαζέψουμε, μετά υδρονομής και μετά οι αγρότες. Να βοηθήσουμε όλοι ώστε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ θα έχουμε την ίδια αποτελεσματικότητα στο πότισμα, να έχουμε λιγότερα έξοδα. Να περάσουμε το μήνυμα όλοι μας, και όχι επειδή είναι δημόσιο το σύστημα της Κασίλα μας μεγάλη. Ξεκινάω πρώτα από τον εαυτό μου και μετά φτάνω και σε εσάς τους αγρότες. Ότι όλοι πρέπει να προστατεύσουμε τη διαδικασία ώστε να μείνει ανοιχτό αυτό το σύστημα. Ποτίσματος. Λέω στα 90.095 που είναι ΔΕΗ και υδρονομής. Πολύ στάνταρ. Προς διευκρίνηση, γιατί υπόθηκε όμως. Δηλαδή μου λέω ότι διάφορα. Εγώ σου λέω μέσα όλα τα έξοδα είναι 10.000 με 15.000. Είπατε όλους. Εγώ λέω να καλύψω με τα 90.000 που είναι τα έξοδα τα οποία δεν μπορεί να πείσω ότι τα βάλω στο φωτισμό. Είναι η ΔΕΗ που είναι ξεκάθαρο έξοδο και η υδρονομής. Είναι στάνταρ. Τα δύο έξοδα αυτά δεν με καλύψω εμείς. Αν τα έχουμε καλυμμένα τώρα, δεν θα τα συζητάμε κάτι. Είναι δύο έξοδα βασικά, τα οποία ήταν μόνο φανερά. 64 και 15. Έτσι. Ήταν πέσει. Άλλε φορέ ήταν και 95.000. Είναι γύρω στου 90.000. Αλλά τα έξοδα ήταν. Και τα έξοδα ήταν 43. Αυτά είναι. Λύσει που προτείνουμε. Που μπορούν να συζητηθούν ή θα μπορούν να προτείνετε κι εσείς. Για να έχουμε ένα πλαίσιο συζήτησης. Ένα είναι που μπορεί να μείνει η κατάσταση όπως είναι και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να το βελτιώσουμε, που για μένα είναι πολύ δύσκολο. Να όλοι μαζί να φύγουμε από εδώ πέρα και μέχρι τον χρόνο να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Η δεύτερη λύση είναι να, άμα βάλουμε ρολόγια, στα οποία για να βάλουμε ρολόγια και να κάνουμε την κατανάλωση κάθε ενός σύμφωνα με το κατανάλωση του νερού, πρέπει εμείς σε 1-2 μήνες να κάνουμε μια μελέτη. Ένα γραφείο το οποίο έχει εμπειρία πάνω σε αυτά τα ζητήματα, να πει πόσες παροχές είναι, θα μετρήσει τα μοντέλα, πόσα μοντέλα είναι και τι παράγουν και τι κατανάλωση έχουν, θα βάλει και τα έξοδα των υδρονομέων και θα βγάλει μέσα τη μελέτη πόσο περίπου ανταποκριτικά για να είναι το ίδιο θα κοστίζει το ένα κυβικό νερό. Αλλά για να έχουμε αυτή τη λύση πρέπει να βάλουμε τα ρολόγια και δεύτερον. Δηλαδή θα πρέπει να μπούμε και έχουμε πέρα από εκεί και διάδοση νερό. Ναι, εκεί, πόλη. Σπίτι να τα βάλουμε. Εκεί θα τα βάλουμε. Εισπραγισμένα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο. Και αλλά πρέπει να γίνει μια μελέτη ώστε αυτά τα 90.000 ή αν αύριο θα μου πει άλλο ότι εντάξει, δεν μπορεί να είναι 64.000 ΔΕΗ, άμα βάλουμε τα ρολόγια και έχουν αυτά τα στρέμματα, σίγουρα θα χρειαστούν τόσα κυβικά νερό, μέσω όρο, τόσο κατανάλωση του ρεύματος και τα 64 μπορούν να γίνουν στη μελέτη να σου πει παραπάνω από 30.000 ευρώ δεν πρόκειται να εξοδεύσει δήμαρχο. Άρα εκεί θα πει το κοστολόγιο που θα βγάλει αυτό το κυβικό. Ή μια χρονιά εμπειρία θα έχει στη δεύτερη χρονιά η ιδιωτική πράξη που θα λέει τόσο ένα χρόνο. Πέρα από το κόστο των ρολογιών δηλαδή και θα πρέπει να γίνει μια μελέτη. Γιατί δεν μπορεί να βάλει στην τύχη ούτε να τα χρεώσει στην τύχη. Που είναι ένα σύστημα συγκεκριμένο και στάνταρ. Θα βάλουμε και δύο δρομολογίες, θα τα τσεκάρουμε στην αρχή, θα τις κάνουμε στο τέλος και τελειώνει η ιστορία. Η άλλη τρίτη λύση είναι το παλιό το ΕΕ. Το οποίο βέβαια έχει τα προβλήματά του να το διαχειριστούμε και θα ήθελε μια συζήτηση αν μπορούμε. Εγώ σε αυτά τα τρία ζητήματα, έχοντας βέβαια όλα αυτά που σας είπα και τις δηλώσεις καλλιέργειας εδώ πέρα, αλλά και οι υδρονομίες να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει να την κάνουν για να μπορέσουν να μετρήσουν καλύτερα, γίνει και ο Δήμος πιο σκληρός και πιο καθημερινά κοντά στο θέμα, αλλά και δεν ξέρω, εντάξει, τώρα πόσο κόστος είναι να μειωθούν οι υδρονομίες, να μην μειωθούν, τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα, 4 δίδα, δεν ξέρω πόσο προλαβαίνουν ή όχι να τα διαχειριστούν. Και κλείνω ότι πρέπει σε αυτή την πρόταση, σε αυτές τις προτάσεις, πρέπει να βοηθήσει τη συζήτηση για να κρατηθούν και αυτά που σας ενδιαφέρουν και μετά μας. Στην καθημερινότητά σας και στο ότι αν δεν θεωρήσετε ότι αυτά είναι δικά σας και δεν είναι δικά μας, ουσιαστικά μπορείτε να διαχειριζόμαστε εμείς, αλλά δικά σας είναι, αν δεν περάσετε το μήνυμα, νομίζω πως συνέχεια θα έχουν προβλήματα. Εγώ το κυρίω και για μένα είναι αυτό.
Δηλαδή να φροντίζουμε σαν να είναι δικιά μας ιδιώτηση, σαν να δικιά μας πώς θα καταναλώνουμε νερό, πώς θα πάτε με το οποίο θα ήταν δικιά μου ιδιώτηση. Αν δεν το σκεφτούμε έτσι, δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε λύση. Εγώ από εκεί ξεκινάω πάντως. Ο Έλληνας γενικότερα, όχι μόνο σε αυτό το τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς στην καθημερινότητά του, ότι ό,τι είναι κοινό δεν με νοιάζει, είναι τον Πακιστανό, δεν είναι τον Πακιστανό, είναι ότι κάνει τον Αγιωτόνι, τον Βαταλιωτόνι, αυτό το συγκεκριμένο θέμα, και όχι μόνο όλων των Βαταλιωτών, το συγκεκριμένο που εξυπηρετούνται πάντα νερά. Αν δεν περάσει αυτό το μήνυμα, ό,τι και να κάνουμε θα τρέχουμε από πίσω. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, διευκρινήσεις μπορεί να δώσω ό,τι θέλετε πάνω σε αυτά τα τρία ζητήματα. Θα συζητήσουμε σήμερα για να βρεθεί μια λύση. Και δεν είναι για σήμερα να πάρουμε την απόφαση, χρειάζεται την απόφαση την παραδείγματο. Θα ακούσω για να πάρουμε την καλύτερη απόφαση σήμερα. Έτσι. Και προς Θεού δεν πρόκειται να. Το μέλημά μας ήταν να πάρουμε μια εύκολη απόφαση, κλείστε και δεν μας νοιάσει. Αυτό ποτέ δεν το σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε η ιδιωτική αρχή να σκεφτεί αυτό. Και νομίζω καμιά δεν είναι η αρχή να σκεφτεί έτσι. Αυτά να πω. Όποιος θέλει να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, στο να δοθεί λύση και στο να βρεθούν αυτή η ισορροπία των εξόδων και των εσόδων, αυτό το στόχο θα βάλουμε και ξεκινάμε από σήμερα με αυτή τη συζήτηση που είναι νωρίς ακόμα πριν κάνουμε τις καλλιέργειες. Και πρέπει και απόψεις να μας διευκρινίσετε και εμάς κάτι που δεν μπορεί, γιατί σας το ζητεί καθημερινά, να βρούμε και άλλες λύσεις και να διευθώσουμε και άλλα πράγματα. Σε μια εποχή που και ο Δήμος είναι δύσκολο και τα τμήματα δεν υπάρχουν. Δεν περισσεύουν δηλαδή να ταΐζουν από το δεκαπέντε. Ό,τι τρύπε ανοίγουν, προσπαθούμε την ίδια εποχή που προσπαθούμε να κλείσουμε όλε τι τρύπε σε όλε τι δραστηριότητε του Δήμου. Αυτά. Όπω θέλει να πει, μπορεί να πει πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Η πιο ουσιώδη πράξη είναι στον νεροκράτη. Εάν ο νεροκράτη πει Χατζηκυριάκο, δεν δικαιούσε να ποτίσει. Ή δικαιούσε αυτέ τι ώρε. Τέρμα, μπόπι. Θα σε κόψω και την ώρα, τις 7 η ώρα. Βασικός παράγων είναι ο νεροκράτης. Εδώ είναι οι φίλοι μου, οι χωριανοί μου, όλοι. Βασικός παράγων και όλα διορθώνω. Έρχεται 70 ευρώ προς πέρα. Έτσι, τα δεδομένα, τα σημερινά δεδομένα που έχουμε. Με τα ευρώ μετά, το ποσό αυτό θα πέσει ούτε 60.000 θα πάσει. Ούτε 60.000, δηλαδή θα μειωθεί το κοστολόγιο και από τους παραγωγούς, λόγω της κατανάλωσης, η οποία υπερκατανάλωση τώρα. Υπερκατανάλωση. Φαίνεται, έτσι. Είναι δεδομένα ορισμένα πράγματα. Αν τα πας από το στρέμμα εκεί που φωτίζονται ορισμένε πυγμόνε ή αυτά, φαίνεται τι γίνεται. Αλλιώ λύση το να συνεχίσει μεταξύ του δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λύση. Εγώ έτσι το βλέπω. Θα πει στον κατελεκτή μου τα ποινή άποψη. Μόνο έτσι. Θα μειωθεί το κοστολόγιο, θα μειωθεί το νερό και το ρεύμα θα γίνει λιγότερο. Και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για κοινό όφελος, ποιο σου στη λύση νομίζω ότι είναι η δρόμη. Τώρα, πόσο είναι το κόστος. Θα γίνει μια μελέτη από ειδικούς, θα το κάνουμε. Και μετά με μια μελέτη θα το δούμε και όλες στην πράξη. Πιστεύω ότι είναι και πιο δίκαιο και θα μας έρθει αρνητός. Τι θα θέλει το κοστολόγιο, μας έρθει το κοστολόγιο. Βέβαια για να δουν τα υδρόμετρα. Έχει αποτέλεσμα. Σωστά αντιοστάσια, σωστό δίκτυο μεταφοράς του νερού και φυσικά μετά σωστή και δίκαιη κατανομή και διανομή. Εδώ στη μελέτη θα κάνετε, θα θέλετε και ένα κόστος και τα δίκτυα και όλα θα μας διορθώσει μελέτη.